Καλησπέρα σας, είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Los Lambriniers, PAS Oklahoma City Thunder. Ξεκίνησε το match, να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είναι στην επίθεση, με το νούμερο 30 ο Γκόλιας. Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης πετυχαίνει με το νούμερο 99 ο Αντωνόπουλος. Με το νούμερο 1 είναι ο Καραγκάνης. Με το 12, ωραίο μπλοκ εδώ από τον Καραγκάνη. Με το νούμερο 12 ο Κονδύλης. Και με το νούμερο 9 ο Γρίλης. Για τους φιλοξενούμενους, με το νούμερο 9 έχουμε τον Μελισσά. Με το νούμερο 22 τον Λιακίδη. Με το 25 ο οποίος έχει την μπάλα τώρα και θα ισοφαρίσει είναι ο Μπακογιάννης. Με το 13 ο Κεφαλόπουλος. Άστος εύκοχος για 3 ο Κονδύλης. Τον δεν έχω πει. Με το νούμερο 8 για τους φιλοξενούμενους είναι ο Γνάτης. Κερδίζει φάουλ χαμηλά ο Κεφαλόπουλος. 5-2 το σκορ. Έχουν ξεκινήσει καλά στην επίθεση και οι δύο ομάδες. Απαντάει με το νούμερο 22 ο Λιακίδης. Κάνει το σκορ 5-4. Θα ευστοχίσει, αλλά θα πάρουν το 5ο rebound οι φιλοξενού, οι γηπεδούχοι. Γυρίζουν την μπάλα, Μελισσάς για 3. Μέσα και αυτό. Πολύ καλό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες. Ισοπαλία ξανά στους 7 πόντους. Αλλαγή κατοχής, έχουμε μεταφορά. Θα ευστοχίσει, αλλά θα κερδίσει δύο βολές ο Καραγκάνης. Παίρνει το rebound ο Κεφαλόπουλος. Μόνος του κατά το καλάθι και θα αστοχίσει με το νούμερο 8 ο Γνάτης. Έχω για 3. Το πανηγυρίζει ο Αντωνόπουλος, έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση, 11-7 το σκορ. Προηγούνται οι γηπεδούχοι. Los Lambriniers δεν θα απαντήσουν για 3 φιλοξενούμενοι. Από κοντά παίρνει το rebound στο χείο Μελισσάς. Έχουν ξεκινήσει πολύ καλά οι δύο ομάδες στην επίθεση, σε αντίθεση με το μάτς του πρώτου γύρου που ήταν πάρα πολύ χαμηλό το σκορ. Επιθετικό φάουλ, αλλαγή κατοχής. Η
Οι δύο ομάδες βρίσκονται κοντά στην βαθμολογία. Οι γηπεδούχοι έχουν ρεκόρ 8 νίκες και 6 ήττες, ενώ οι φιλοξενούμενοι 11-4. Είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία. Έχουν παίξει και περισσότερα μάτς. Μελισσάς, γυρίζουν την μπάλα. Αστοχή για τρεις ο Κεφαλόπουλος. Κακή πάσα εδώ από τον Γκρίλι. Μελισσάς, παίζει στον Κεφαλόπουλο, έχει κάνει βήματα. Κλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε πάλι βήματα. Προσπαθήσουν να τρέξει στον εφηδιασμό οι φιλοξενούμενοι. Μελισσάς. Τάπα από το νούμερο 9 από τον Γκρίλι. Από τις βολές και εξοχή ο Ευγενίας με το που πέρασε το παιχνίδι. 13-7 το σκορ. Μελισσάς, βγάζει μπάλα έξω. Τα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι, τρέχουν στον εφηδιασμό, πετυχαίνει καλάθι. Ο Καραγκάνης θα κάνει το 15. Καραγκάνης ξανά. Θα τελειώσει άλλη μια φάση. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ευγενία για το 2-2. Με περιπέτεια μπήκε. Έχουν κολλήσει στο σκορ. Τα απαντάει ο Μελισσάς για 3, 15-12. Ανάσα που του χρειαζόντουσαν οι φιλοξενούμενοι. Η γραμμή. Για τους γηπεδούχους ο Γκόλιας, ο οποίος θα παραχωρήσει τη θέση του στον Αντωνόπουλο. Από κοντά αστοχή ο Κεφαλόπουλος, άλλη μια προσπάθεια, δεύτερη, παίρνει κι άλλο rebound, μπερδεύεται, βγάζει την μπάλα έξω στο Μελισσάδη για το 2-2, όχι. Είναι εκεί όμως να μαζέψει το rebound ο Γνάτης. Θα εκτελέσει βολές.
μέσα και η δεύτερη. Από κοντά. Ευστοχή ο Κονδύλης. Κάνει το 17-14. Έχουμε φάουλ, κερδίζει αμυντικό είναι το φάουλ, ο Αντωνόπουλος θα εκτελέσει δύο βολές. Και τις δύο βολές ο Γνάτης. Πολύ ωραία πάσα από τον έχουμε time out. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση. 1 λεπτό για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αντωνόπουλος γυρίζει ευστοχή. Ο Ευγενίας έχουμε θετικό φάουλ από τον Μελισσά. Ο χρόνος που απομένει είναι για τους γηπεδούχους. Αντωνόπουλος από κοντά στο κύριο Παναγιώτης. Διπλή τρίπλα από το Μελισσά. Θα μείνει κι άλλος χρόνος για τους γηπεδούχους. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμη να δούμε αν προλαβαίνουν να εκτελέσουν. Αντωνόπουλος θα ανάσεις. Θα πετάξει μπάλα, όχι, λήξη δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο τη συναρπαστική αναμέτρηση μέχρι στιγμή. Los Lambriniers εναντίον Πασοκλαχώμα City Thunder. 22-14 το σκορ. Οι δύο ομάδες έχουν βρει ρυθμό στην επίθεση. Έχουν ξεκινήσει καλύτερα οι γηπεδούχοι, προηγούνται με 8 πόντους. Με 9 είναι 23-14 με συγχωρείτε το σκορ. Και στην επίθεση βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι.
καλή άμυνα από τον Αντωνόπουλο. Για τρεις αστοχή. Το νούμερο 94 ήταν ο Βασιλάκης. Άλλη μια καλή άμυνα για την Κυπεδούχους. Λάθος εδώ από τον Αντωνόπουλο το Θανάση, αλλαγή κατοχής. Αμυντικό φάουλ εδώ από τον Αντωνόπουλο. Αλλαγή κατοχής. Ο Μπακογιάννης έχει κάνει μεταφορά. Πόδι. Και αλλαγή ξανά κατοχής. Έχουν μπει λίγο νευρικά οι δύο ομάδες αυτή την περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι δεν θα τελειώσει τη φάση, αλλά θα πάρει φάουλ. Ο Μελισσάς ήτανε, θα εκτελέσει δύο βολές. Δεν θα βάλει την πρώτη. Περιπέτεια θα βάλει τη δεύτερη. Θα κάνει το 23-17. Δεν έχουν σκοράρει στη δεύτερη περίοδο ακόμα και οι Κυπεδούχοι. Έξυπνο φάουλ εδώ από τους Κυπεδούχους. Συνεχίζονται οι αλλαγές. Μελισσάς. Δεν περνάει η πάσα του. Κλέβουν ξανά την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Για τρεις, ο Γνάτης αστοχή από κοντά, παίρνει το rebound και μειώνει κι άλλο ο Γνάτης, ο Δημήτρης. Ο Παύλος ήταν στο σου τριών πόντων. Πρώτο καλάθι, δεύτερη περίοδο για τους Γηπεδούχους από τον Καραγκάνη. Let's go.
Γιαννάτης, ωραία πάσα και μπλοκ, καθαρό από τον Ευγενία. Αστοχή για τρεις ο Κεφαλόπουλος, θα πάρει το rebound, αστοχή και με δεύτερη προσπάθεια. Κοντήλης μαζεύει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Θα κάνει λάθος. Μελισσά θα κερδίσει φάουλ. Νευρικό το ξεκίνημα για τους γηπεδούχους σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα συμπλήρωσαν και τα ομαδικά από πολύ νωρίς. Θα εκτελέσει πολλές ο Μελισσάς. Δύο στις δύο βολές και 25-21 το σκορ σε ένα μέτρο. Ξανά κλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, τρέχουν στον ενθουσιασμό, δεν ήταν καλή η πάσα του Μελισσά. Έχουμε time out. Έχουν γυρίσει σε ζώνη την άμυνά τους οι φιλοξενούμενοι. Κονδύλης για δύο. Αστοχή, rebound από κοντά, θα αστοχίσει και ο Ευγενίας. Κεφαλόπουλος μαζεύει την μπάλα. Κατοχή για τους Πάσο Κλαχώμα. Τρεις, αστοχή ο Συρίγος. Θα κάνει το 28-21. Γνάτης στον εφηδιασμό 3-1, θα τελειώσει τη φάση ο Ευγενίας. Time out τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μετά το time out επιστρέψαμε. Μελισσάς δεν απαιτήχει τα λάθη. Γυρίζουν την μπάλα ωραία, θα τελειώσει τη φάση, όχι. Ήτανε ο Γνάτης, κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Γνάτης είναι μόνος για τρεις, δε αστάρι, πάει μέσα, μοιράζει την μπάλα ωραία στον Παύλο Γνάτη, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει. Πάντα σε ζώνη φιλοξενούμενη. Γαραγκάνης για 3.
Σας, παίζει με τον Κεφαλόπουλο, γυρίζει, ευσοχή, ωραίο τελείωμα. Κονδύλης θα παίξει με πλάτη, ωραία πάσα. Άλλη μια νόλου πάσα εδώ και θα τελειώσει τη φάση. Ο Γκαραγκάνης. Βλέπουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, τρέχουν στον εφηδιασμό, είναι 3-2. Ωραία, αλλά δεν θα εξοχίσει. Κάνει και φάουλο ο Αντωνόπουλος. Έχουμε βολές, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά για τους γηπεδούχους. Στις δύο βολές έχουμε από το Συρίγο. Γκαραγκάνης με ωραίο στυλ, αστοχή. Τρέχει ο Βασιλείου, έχει καταλάβει τη φάση ο Γκαραγκάνης. Αντωνόπουλος. Πάρει φάουλ. Από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Θα βάλει και τη βολή. Ευγενίας, rebound από τον Γκαραγκάνη, μπάλα φτάνει στα χέρια του. Για τρεις αστοχή ο Κονδύλης, rebound από τον Μελισσά. Από πολύ μακριά για τρεις. Για τρεις, αστοχή, rebound, άλλο ένα από τον Γκαραγκάνη, block στα ίσια από τον Κεφαλόπουλο με τη λήξη από μακριά. Είχε πολύ ακόμα, ο Κονδύλης νόμιζε ότι τελείωνε ο χρόνος. Για τρεις, αστοχή και ο Κεφαλόπουλος. Λήξη χρόνου 35-26, επιστροφή σε πολύ λίγο. Δεύτερο ημίχρονο, στην αναμέτρηση Los Lambriniers Πας Οκλαχώμα City Thunder. Στην επίδεση γηπεδούχοι, βήματα εδώ με το ξεκίνημα. Μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι προηγούνται με 9, παίζοντας καλύτερα στην επίδεση, σκοράροντας αρκετά και με πλουρεσμό. Και
Κεφαλόπουλος θα πάρει την μπάλα, μαρκάρεται από τον Κονδύλι, γυρίζει, εκτελεί πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Τελείωμα από το γρίλι. Αστοχή ο Μπακογιάννης για τρεις. Προσπαθήσουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Κόβαλε. Αλλά δυστυχώς δεν θα μετρήσει το τρίποδο του Γκόλια. Κονδύλης από τη γραμμή των βολών, αστοχή. Δεν στάρ για τρεις ο Γνάτης. Λιακίδης για τρεις. Δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά ο Κεφαλόπουλος. Καραγκάνης στο rebound. Αντωνόπουλος, ωραία πάσα στον Καραγκάνη, δεν θα ευστοχίσει όμως. Μπάλα θα φτάσει στον Κονδύλι με περιπέτεια, το στάρι για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Δίνει το σύστημα στους παίκτες του Μπακογιάννης. Θα βγει από τα screen παρά λίγο να κλέψει, δεν θα τα καταφέρει ο Γκόλιας. Πιέζουν οι γηπεδούχοι παρά λίγο να κλέψει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ από τον Λιακίδη. Αστοχίσει όμως από κοντά αυτή τη φορά. Παραμένει το 38-30. Κονδύλης προσποιείται, κάνει λάθος. Μελισσάς παίζει με τον Μπακογιάννη. Πάρει το screen. Γυρίζει ωραία. Κεφαλόπουλος. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τον Γνάτη. Πολλές φορές η πολύ ομαδικότητα βλάπτει. Μαλαγιές. Καραγκάνης, γυρίζουν την μπάλα στην κυφεδούχη, αστοχή για τρεις ο Βασιλάκης. Προσπαθήσουν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Γνάτης εδώ, μοιράζει στον Μπακογιάννη, κερδίζει φάουλ, βάζει και το καλάθι. Βάλει και την πολύ. Μειώνει στους 4.
Πάντα σε ζώνη η φιλοξενούμενη Αντωνόπουλο, να δούμε αν θα τη τιμωρήσει, θα πάει κοντά, δεν θα ευστοχίσει. Μελισσάς κατεβάζει την μπάλα, πάρει φάουλ, μετράει το καλάθι, μετράει το καλάθι, δεύτερο συνεχόμενο. Στον πρώτο γύρο που παίξανε και τώρα έχουν βάλει ήδη το σπόντιο. Θα χάσει πολύ ο Μελισσάς. Μπακογιάννης δεν θα πάρει το rebound, αλλά θα κρατήσει κατοχή για την ομάδα του. Έχουμε μπει πολύ δυνατά στην τρίτη περίοδο φιλοξενούμενοι. Μπορούμε να πάμε και προβάδισμα στο σκορ. Είναι πίσω με 2, γυρίζει ωραία. Αστοχή, αλλά πάρει κι άλλο φάουλ ο Κεφαλόπουλος. Βολές για την ισοφάριση. Μία αυτή βολή, 37-36 στον πόντο το μάτς. Κάνει την μπάλα ο Μπακογιάννης, αλλά κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους. Αντωνόπουλος για τρεις. Το πανηγυρίζει. Μελισσά θα πάρει το screen από τον Κεφαλόπουλο. Ξανά το ίδιο για τρεις. Δεν θα πατήσει ο Λιακίδης. Παρήνει άλλο ένα rebound του Μπακογιάννης. Λιακίδης από κοντά. Ευτοχή αυτή τη φορά. Αστοχή από τις βολές του Ευγενίας. Αντωνόπουλος ξανά για το 2-2. Βασιλάκης θα πάρει το rebound. Μπάλα ξανά στον Αντωνόπουλο. Θα πάει κοντά αυτή τη φορά, τελειώσει τη φάση. Φάουλ Αντωνόπουλος, μόλις το δεύτερο ομαδικό σε αυτή την περίοδο για τους φιλοξενούμενους. Time-out από τους φιλοξενούμενους. Κεφαλόπουλος κερδίζει φάουλ. Είναι βολές.
στοχή στη δεύτερη βολή ο Κεφαλόπουλος. Αντωνόπουλος κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Ευγενία, κάνει φάουλ, έχει κάνει επιθετικό φάουλ, μεταφορά μπάλας ήτανε. Μπακογιάννης παίρνει σκρίν από τον Κεφαλόπουλο. Τώρα θα το πάρει, θα του δώσει μπάλα, εκτελεί για τρεις. Καραγκάνης έκοψε ο Ευγενίας, αλλά κατάλαβε την πρόθεσή του ο Μπακογιάννης. 12 δευτερόλεπτα παρά την επίθεση των γηπεδούχων. Αντωνόπουλος, Κονδύλι ζητάει την μπάλα, θα την πάρει. Καραγκάνης για δεύτερο συνεχόμενο τρίποτό του. Όχι, Ευγενίας είναι εκεί, πέφτει και παίρνει το rebound με αυτοθυσία. Αντωνόπουλος θα πάρει φάουλ. Βήματα και αλλαγή κατοχής. Μπακογιάννης μπλοκ από τον Αντωνόπουλο, πάει μόνος του. Καλή άμυνα από τον Μπακογιάννη. Κατοχή, σκέφτονται οι διαιτητές, παραμένει για τους γηπεδούχους. Αντωνόπουλος για τελειώσει τη φάση, rebound ο Ευγενίας. Τα rebound κάνουν διαφορά μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγούνται με 11, 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μελισσάς για 3 θα απαντήσει, ναι. Πολύ σημαντικό καλάθι. Αντωνόπουλος πετάει την μπάλα από το κέντρο. Λήξη τρίτη δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Κεφαλόπουλος για 3 δέα στάρι. Ωραία πάσα. Καλάθι και φάουλ από το Γνάτη. Thank you.
σουτ. Αντωνόπουλος θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερα, θα πάρει ο ίδιος το rebound. Ευγενίας από τις βολές. Μέσα και αυτό. Μελισσάς θα απαντήσει. Αντωνόπουλος, ο οποίος έχει πάρει σκορ στα τελευταία λεπτά. Μοιράζει τον Ευγενία και αυτό συνεχίζει. Αυτοί οι δύο κάνουν διαφορά για την ομάδα τους. Κλέβει ο Ευγενίας. Δεν βιάζεται. Ο Γκόλιας έχει την μπάλα. Στοάρει από μακριά. Rebound από τον Κεφαλόπουλο. Κάνει φάουλ ο Αντωνόπουλος ο Θανάσης. Γιάννης δεν θα ευστοχίσει, rebound από τον Αντωνόπουλο, ποιος βοηθάει σε όλους το μη σήμερα. Αν τελειώσει τη φάση μόνος του θα πάρει φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα εκτελέσει δύο βολές. Θα ευστοχή στη βολή. Μπράβο. 59-57-49 το σκορ. Μελισσάς.
Αστοχή ο Μπακογιάννης για 3. Rebound, κατοχή για τους γηπεδούχους. Πολύ ωραία πάσα και τελείωμα. Από το Γκρίλι, 59-49, ξανά διψήφια διαφορά για τους γηπεδούχους. Κάνει φάουλο Γκόλιας. Παιδικό και έκανε κάρφωμα σε αγώνα σήμερα. Παιδικό. Το δείξε λίγο για την γραφικά μου. Κεφαλόπουλος με πλάτη. Καλή άμυνα από τον Ευγενία. Αντωνόπουλος δεν βιάζεται. Αντωνόπουλος για 3. Κλέβουν όμως ξανά την μπάλα οι γηπεδούχοι. Δεν θα ευστοχίσει ο Ευγενίας. Μελισσάς δίνει στον Μπακογιάννη. Παραμένει κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Μελισσάς, Μπακογιάννης για 3. Λοιπόν, από το Γνάτη, άστοχος και αυτός για 3. Κατοχή θα παραμείνει για τους γηπεδούχους. Κλέβει ο Γνάτης, θα τελειώσει τη φάση, Είναι στον Αντωνόπουλο. Κάνει φάουλο Μπακογιάννης. Αρχίζουν να παίζουν και με το χρόνο γηπεδούχοι. Ευγενίας γυρίζει, εκτελεί. Πάρει το rebound ο Γνάτης, θα προσπαθήσει να τρέξει. Ο Γκόλιας έχει βγάλει, ο ίδιος την μπάλα. Τελευταία 3 λεπτά της αναμέτρησης. Μπακογιάννης γυρίζει. Πάρει φάουλ. Δεν θα εκτελέσει δύο βολές. Μην
0 στις 2. Μαζεύει το rebound ο Συρίγος. Κεφαλόπουλος ξανά για 3. Δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Rebound ο Κονδύλης. Έχουμε μπρος πίσω εδώ. Λάθος από τον Κόλια. Στο εκεί ξανά ο Κεφαλόπουλος, θα πάρει το rebound ο Μελισσάς. Θα τελειώσει τη φάση ο Μαραβελάκης. Μειώνει στις 6. Αντενόπουλος, θα πετύχει τα λάθη. Λάθη και φάουλ, ναι, βιώνει ο Κεφαλόπουλος. Θα βάλει και την βολή. Μειώνει στους 5. Πάρει φάουλ ο Μπακογιάννης και θα πάει στις βολές. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Μπακογιάννης. Μία στις 2. Έχει μπει πιο γρήγορα ο Κονδύλης. Σημαντική επίθεση εδώ για τους φιλοξενούμενους. Μελισσάς. Ευστοχή και μειώνει στους 4. Κονδύλης, 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Ευγενίας. Γυρίζει αστοχή. Τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Μελισσάς, βγάζει την μπάλα έξω. Να βιαστούμε λίγο. Ωραία πάσα και καλάθι. Μειώνει στους 2 ο Κεφαλόπουλος. Έχουμε time out. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Μελισσάς. Για τη νίκη. Όχι. Αστοχή ο Κεφαλόπουλος. Κάνει φάουλ τώρα ο Μαραβελάκης. Το σύστημα βγήκε για τους φιλοξενούμενους. Δεν μπήκε όμως το τρίποντο. Ο
Αντωνόπουλο, το θρύλιο συνεχίζεται. Θα βάλει τη δεύτερη, προηγούνται με τρεις γηπεδούχοι, time out. Επιστρέψαμε για το θρίλερ της αναμέτρησης, 16 δευτερόλεπτα, ο Μελισσάς από το σπίτι του με ταυλό μέσα. Πολύ μεγάλο τρίποντο από το Γιακίδη. Ισοφάριση. Είπα στο Κλαχώμα με μεγάλο τρίποδο του Λιακίδη, να δούμε αν έχουν απάντηση οι γηπεδούχοι. Αντωνόπουλος, πάμε για παράταση λογικά, 3 δευτερόλεπτα που μένουν. Εκτός αν έχουν κι άλλο μπάζερ μπίτερ στο τσεπάκι τους οι φιλοξενούμενοι. Πετάει την μπάλα, έχουμε παράταση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για την παράταση της συναρπαστικής αναμέτρησης Los Labriniers Paso Oklahoma City Thunder. Με μεγάλη ανατροπή στο τέλος οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το μάτς και με ένα τρελό τρίποδο του Λιακίδη έστειλαν το μάτς στην παράταση. Τώρα άσκοπο φάουλ από τον Γνάτη. Βολές από εδώ και πέρα και για τις δύο ομάδες. Δεν μπαίνει μπάλα στην πρώτη βολή του Γκόλια. Τη δεν στις δύο, rebound ο Κεφαλόπουλος. Έχουν ψυχολογία τώρα μετά τη μεγάλη ανατροπή που πέτυχαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι. Κεφαλόπουλος. Το Μαραβελάκι. Μπαίνουν όλα για τους φιλοξενούμενους τα τελευταία λεπτά. Και κλέβουν και την μπάλα. Ο Γνάτης θα αστοχίσει μόνος του. Γαραγκάνης. Γκραν Γκινιόλ το μάτς του γέννη πάνω κάτω. Γκόλιας για τρεις. Μελισσάς μπαίνει με περιφέτεια. Δεν θα βάλει τη δεύτερη. Γκόλιας θα παίξει. Ο Φρονδίλης θα μιλά. Γυρίζει και απαντάει. Μελισσάς. Κεφαλόπουλος για τρεις. Μέσα και αυτό. Δεν χάνουν σούτ οι Πασοκλαχώμα. Τι γίνεται σήμερα. Τι μάτς βλέπουμε. Ο
Ελισάς δεν θα απαντήσει. Τρεύουν όμως την μπάλα. Διαβάζει τη φάση και κερδίζει φάουλ ο Κεφαλόπουλος. Το σκορ για Ραγκάνης. Αντωνόπουλος, 5 δευτερόλεπτα για 3 με ταμπλό αστοχή. Είναι μόνος στον εφηλιασμό και θα τελειώσει τη φάση ο Μαραβελάκης. Προβάδισμα 4 πόντων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κλέβει ο Κεφαλόπουλος, θα τελειώσει η φάση. Παραλίγο καλά και φάουλ. Δύο άστοχες βολές από τον Κεφαλόπουλο, παραμένει το 68-72. Κονδύλης παίρνει την μπάλα με πλάτη, προσποιείται. Ευγενίας για τρεις. Rebound από τον Γνάτης. Βιάζονται τώρα οι φιλοξενούμενοι. Βελισσάς από κοντά θα στοχίσει ο Γνάτης. Καθάριζε το μάτς εδώ τώρα με ένα λεπτό να απομένει. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι γηπεδούχοι. Αντωνόπουλος, Καραγκάνης πάει κοντά, στοχή. Πολύ κοντά στη νίκη φιλοξενούμενη. Κρατάει την μπάλα ο Μαραβελάκης, πάει κοντά στο Χ. Πρέπει να σκοράρουν τώρα οι γηπεδούχοι. Ευγενίας, κερδίζει φάουλ, δυο βολές. Πληρώσουν για την αστοχή από κοντά ο Γνάτης, θα πάρει το rebound όμως ο Μελισσάς, πολύ σημαντικό. Ούτε φάουλ δεν κάνουν οι γηπεδούχοι. Ο Λιακίδης θα εκτελέσει βολές με 7 δευτερόλεπτα. Προηγούνται με 3. Είπα
στο Οκλαχώμα. Αν βάλει μια βολή ο Λιακίδης, τελειώνουν όλα. Αστοχή στην πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. Προηγούνται με 4 είπα στο Οκλαχώμα, λογικά θα πάρει τη νίκη. Βλέπουν και την μπάλα Λιακίδης, όλα τελειώσανε. Πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή για τους Πασοκλαχώμα, το πανηγυρίζουν εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, καλό σας βράδυ.